οι Έλληνε μέσα σε περιβάλλον εξαθλίωση. Τιτλοφορείται μια ανάλυση τη γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπου ο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζεται ω προσωποποίηση τη διπλή ηθική. Η εφημερίδα, μάλιστα, αποκαλεί χιδαίο το πολιτικό στυλ του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει λόγο για βιομηχανία μετακλητών. Πρόκειται η Ειρήνη Αναστασοπούλου για μια ιδιαίτερα σκληρή ανάλυση. Ναι, η εφημερίδα κάνει καταγραφή ουσιαστικά ενός momentum μιας χώρας και των ανθρώπων της που σε λίγους μήνες βγαίνουν από το μνημόνιο, μιας χώρας που παλινοδοτεί ανάμεσα στα όνειρα για πρωτογενή πλεονάσματα και επενδύσεις και την πραγματικότητα ενός αβέβαιου μέλλοντος και ενός ανώμαλου και μακρύ, μακρύ δρόμου προς την κανονικότητα. Όπω είπε και εσύ, ο αρθρογράφο είναι ιδιαίτερα επικριτικό προ τον Έλληνα Πρωθυπουργό και το κόμμα του. Και γράφει ότι όποιο δια... έχει διαβάσει το 1984 του George Orwell γνωρίζει αυτό που ονομάζεται double think, δηλαδή την ικανότητα να έχει κανείς στο μυαλό του δύο διαμετρικά αντίθετε σκέψει ή απόψει και να τι αποδέχεται και τι δύο. Ο Αλέξη Τσίπρας είναι αριστοτέχνη, σε αυτό γράφει. Τώρα για το κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, σημειώνει ότι αποδείχθηκε προσωποποίηση της διπλής ηθικής. Ε, αναφέρε, ε, για το, αναφέρεται στο πολιτικό στυλ του κόμματος, το οποίο ονομάζει χιδαίο, τη γλώσσα του εσχρή, τι ε, τις σκέψεις και αντίληψη περί δικαίου αυθαίρετη με επιχειρηματολογία υποκριτική. Ενώ σε άλλο σημείο του άρθρο γίνεται λόγο για βιομηχανία μετακλητών που έχει στήσει το κόμμα, χωρίς ωστόσο η εφημερίδα να εξοραίζει και τις ευθύνε που αναλογούν και στα προηγούμενα κόμματα εξουσίας. Αναφέρεται και σε πολλά άλλα, όπω το σκάνδαλο τη Νοβάρτη, το χαρακτηρίζει ένα θεατρικό έργο για να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την έννοια των ψηφοφόρων. Μάλιστα. Και το επιμήθειο αυτού του μακροσκελού άρθρου συνοψίζεται στη διαπίστωση ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα κόμματα, αλλά έναν νέο τύπο ανθρώπου με το Α κεφαλαίο, Άννα.